Για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου πρέπει να επισημάνουμε τα εξής. Πρώτο, πρόκειται για μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο πρώτο στάδιο της διαβούλευσης, δηλαδή βρίσκεται σε μία διαπραγμάτευση, θα έλεγα, μαζί με τα δύο βοηθητικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Άρα λοιπόν αυτό που περιμένουμε είναι οι γνωμοδοτήσεις των δύο αυτών οργάνων που θα επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σχηματίσει το τελικό της σχέδιο, το οποίο και θα προωθήσει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τύχει της επόμενης φάσης διαπραγμάτευσης, έτσι ώστε να πλέον να ψηφιστεί από τα δύο αυτά όργανα, να γίνει νόμος, εντός εισαγωγικών το νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια φυσικά μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εφαρμοστεί. Μια διαδικασία που έχει πολύ μέλλον από ό,τι καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι ότι όποιος ενδιαφέρεται πολύ διαπραγματεύεται σε αυτή τη φάση και αφού μάθει καλά το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο το διαπραγματεύεται. Αυτό επίσης που πρέπει να πούμε είναι ότι όταν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο δεν εννοούμε μία συγκεκριμένη πράξη. Εννοούμε 8 πράξεις, 5 δεσμευτικές και 3 μη δεσμευτικές. Δηλαδή 5 κανονισμούς και 3 συστάσεις. Όσον αφορά τους κανονισμούς, οι δύο από αυτούς τους κανονισμούς θα είναι τροποποιητικοί παλαιότερων. Και οι 3 θα είναι καινούργοι. Αυτό το οποίο επίσης πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι αλλάζει εντελώς το καθεστώς μετανάστευσης και ασύλου, το νομοθετικό καθεστώς, το οποίο ισχύει σήμερα. Σήμερα ισχύει το Δουβλίνο. Το Δουβλίνο ολοκληρώθηκε στη μορφή που το έχουμε σήμερα, ολοκληρώθηκε το 2013. Και αυτό το οποίο αλλάζει έτσι πολύ επιγραμματικά είναι ότι η ευθύνη για την αναγνώριση κάποιου ως πρόσφυγα, δηλαδή το καθεστώς ασύλου, πλέον περνάει από τα χέρια του κράτους μέλους στα χέρια της ενός ευρωπαϊκού ενιαίου συστήματος. Κατά συνέπεια, ό,τι αποφασίζει αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα, ταυτόχρονα θα δεσμεύει, θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι κάτι που αλλάζει ριζικά, θα έλεγα, τα πράγματα. Ένα επόμενο σημείο είναι ότι όταν μιλάμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα, εννοούμε ότι τα κέντρα υποδοχής των υποψηφίων των ετούντων άσυλο θα βρίσκονται σε χώρους οι οποίοι κρίνονται ως χώροι ευρωπαϊκοί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία οντότητα, ένας διεθνής οργανισμός. Κατά συνέπεια δεν έχει έδαφος. Έδαφος έχουν μόνο τα κράτη. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που έχει σε σχέση με το άσυλο και τη μετανάστευση έχει τον χώρο ασφάλειας, το Σέγγεν δηλαδή. Άρα λοιπόν όταν ακούμε τον όρο εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην πηγαίνει το μυαλό μας ούτε σε εθνικές επικράτειες, ούτε σε χωρικά ύδατα, ούτε σε εναέριους χώρους, πηγαίνει αποκλειστικά σε αυτό το οποίο είναι ο χώρος ασφάλειας. Άρα λοιπόν θα φανταστούμε αυτούς τους χώρους
υποδοχής και όπου θα εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου, θα τους φανταζόμαστε σαν ένα είδος αεροδρομίου, από το οποίο μπαίνουμε στο Σέγγεν, βγαίνουμε στο Σέγγεν, αυτό το Σέγγεν. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, ότι στον χώρο του Σέγγεν, αφού περάσεις στο αεροδρόμιο και μπει στο χώρο του Σέγγεν ή συνεχίσεις να είσαι στο χώρο του Σέγγεν, μόνο τότε μπαίνεις στην εθνική επικράτεια του κράτους. Δηλαδή, αν δεν περάσεις και μπει στο χώρο ασφάλειας τον ευρωπαϊκό, δεν μπαίνεις στον εθνικό χώρο. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και σήμερα, και για μένα και για σας και για τον οποιονδήποτε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, από αυτή την πλευρά δεν τίθεται θέμα γκρίζων ζωνών. Εγώ τουλάχιστον, από ό,τι μπορώ να καταλάβω με το φτωχό μου το μυαλό, όταν μιλάμε για γκρίζες ζώνες, εννοούμε αμφισβήτηση εθνικού χώρου, εθνικής επικράτειας, εθνικού εδάφους. Πώς να τεθεί θέμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αμφισβητήσει το έδαφος των κρατών μελών της? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Λοιπόν, και λογικά να το δούμε, χωρίς να έχουμε καμιά ειδική γνώση. Τι να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση το έδαφος 50, ξέρω εγώ, στρέμματα κάπου σε ένα κράτος μέλος? Τι να το κάνει? Λοιπόν, να το δούμε λογικά, απλώς. Επίσης, με το νέο σύμφωνο, τίθεται θέμα για την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε πολύ καλά, η αλληλεγγύη είναι μία κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει ακόμα αποκτήσει την ουσία την οποία πρέπει να αποκτήσει. Η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί καθαρά σε θέματα αγοράς, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό που τουλάχιστον ξέρει και μπορεί να διαχειριστεί, είναι μια αγορά. Άρα λοιπόν θέλει πολλή δουλειά για να περάσουμε σε άλλα θέματα, τα οποία δεν έχουν σχέση με την οικονομία, στενή σχέση με την οικονομία, με την αγορά κτλ. Άρα λοιπόν, η αλληλεγγύη χτίζεται βήμα προς βήμα. Ένα από αυτά τα βήματα είναι και το θέμα που σχετίζεται με την μετανάστευση και το άσυλο. Εδώ λοιπόν, νομίζω ότι μέσα στη διαπραγμάτευση, στις συζητήσεις, στο διάλογο που γίνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέσει ο καθένας μας, όπως ο καθένας το σκέφτεται, να θέσει το θέμα της αλληλεγγύης. Ήδη οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία, οι χώρες του Βίζεγκρατ που λέμε, έχουν μία δική τους άποψη περί της αλληλεγγύης, δηλαδή δεν συζητούν, αν θέλετε, την αλληλεγγύη όπως την καταλαβαίνουμε εμείς οι παλιότεροι, αλλά τη συζητούν με ένα δικό τους, σε ένα δικό τους πνεύμα, που σημαίνει κατεβάζω τα ρολά και κλείνω την, αποκλείω τη χώρα μου. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η συστράτευση των 5 χωρών του Νότου, δηλαδή της Μάλτας, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, ακριβώς επειδή είμαστε οι χώρες εκείνες οι οποίες δεχόμαστε το βαρύ φορτίο από την μεταναστευτική πολιτική και τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές που υφίστανται σήμερα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι μια σωστή λειτουργία και η σωστή θέση προτεραιοτήτων στο πλαίσιο αυτής της πενταμερούς σύμπραξης, νομίζω ότι θα δημιουργήσει νέες προϋποθέσεις, θετικές προϋποθέσεις μέσα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ενώ της διαπραγμάτευσης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου. Τώρα, για να καταλάβουμε επίσης για το θέμα της αλληλεγγύης, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου, έτσι όπως είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, θέλει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε να υποδέχονται τους εκείνους οι οποίοι θα περνούν θετικά την εξέταση των αιτήσεών τους και θα χαρακτηρίζονται, θα αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, και αυτοί οι άνθρωποι θα οδηγούνται ανάλογα με την οικονομία και τον πληθυσμό των κρατών μελών στα κράτη-μέλη, είτε τα κράτη-μέλη τα οποία δεν δέχονται τέτοιες
αυτή την κατανομή θα είναι υποχρεωμένα να καλύπτουν οικονομικά είτε την παραμονή αυτών των ανθρώπων στα κέντρα, στα κέντρα υποδοχής, είτε θα έχουν την υποχρέωση να επαναπροωθούν τους ανθρώπους αυτούς στις χώρες καταγωγής τους, να πληρώνουν δηλαδή τα έξοδα για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι πίσω. Αυτή είναι η αλληλεγγύη έτσι όπως τη σκέφτεται το σύμφωνο. Φυσικά, όπως είπαμε, το σύμφωνο δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει. Κατά συνέπεια, όλα είναι ανοιχτά ακόμα για συζήτηση, αρκεί να υπάρχουν προτάσεις. Ο χρόνος τώρα παραμονής αυτών των ανθρώπων στα κέντρα αυτά, δηλαδή η εξέταση των αιτήσεών τους, των αιτήσεων ασύλου, θα γίνεται μέσα σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας έως 12 εβδομάδων, με συγχωρείτε. Σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εξέταση και κατά συνέπεια αυτοί οι άνθρωποι, αν κριθούν θετικά, θα οδηγούνται σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα τους δεχτεί ή θα επιστρέφουν στις δικές τους χώρες. Σε κάθε περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να παραμείνουν πάνω από 8 μήνες αν δεν έχουν τύχη θετικής, δεν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα στην εξέταση του φακέλου τους, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν, να αποχωρούν από τον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά μέσα σε ένα κλίμα ανθρωπισμού που είναι το κλίμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δεν μπορούμε ούτε να κυνηγάμε τους ανθρώπους, ούτε να δημιουργούμε προβλήματα τα οποία δεν ανήκουν, δεν τα ξέρουμε, είναι άγνωστα για μας τους Ευρωπαίους. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να πούμε είναι που φοβίζει πολλούς συμπατριώτες μας τι θα γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που αν παραμένουν εδώ και τα λοιπά για πολύ καιρό, πότε θα εξετάζονται οι αιτήσεις τους, αν θα εξετάζονται θετικά ή αρνητικά, τι θα γίνεται στη συνέχεια. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η παραμονή τους, δηλαδή εφόσον εξεταστεί και θεωρηθεί θετικό το αποτέλεσμα, δηλαδή μπορούν να γίνουν πρόσφυγες αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτή την περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν όπως μέχρι στιγμής ως πρώτη επιλογή τους τη χώρα στην οποία υποβάλλουν το αίτημα ασύλου. Δηλαδή υπάρχει φυσική τους παρουσία εκεί σε αυτό το χώρο, κατά συνέπεια η χώρα υποδοχής είναι και ο αποκλειστικός, αν θέλετε, συνομιλητής τους σε αυτή την υπόθεση. Αυτό που γίνεται, η χώρα υποδοχής πέφτει στην πέμπτη θέση. Υπάρχει μια ιεράρχηση με το νέο σύμφωνο. Η πρώτη χώρα στην οποία μπορούν να στραφούν, δηλαδή υποβάλλουν, πείτε ότι είναι στη Λέσβο και υποβάλλουν την αίτηση ασύλου τους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν την Ελλάδα ως πρώτη χώρα που θέλουν, στην οποία δηλώνουν ότι θέλουν να εγκατασταθούν, αλλά με βάση τη νέα ιεράρχηση αυτοί οι άνθρωποι πρώτα μπορούν να δηλώσουν χώρα στην οποία υπάρχει μέλος ή μέλη της πυρηνικής τους οικογένειας, δηλαδή γονείς υπάρχουν, αδέλφια υπάρχουν. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που θα δηλώσουν, παραδείγματος χάρη, ότι στη Γαλλία είναι ο πατέρας μου, η Γαλλία είναι εκείνη η οποία γίνεται η χώρα στην οποία υποβάλλεται το αίτημα ασύλου. Μπορεί να είναι εδώ στην Ελλάδα, αλλά είναι στον ευρωπαϊκό χώρο. Το κέντρο αυτό στο οποίο υποβάλλει την αίτησή του είναι ο ευρωπαϊκός χώρος. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος υποβάλλει αίτημα για να πάει να εγκατασταθεί στη Γαλλία. Η δεύτερη στην ιεράρχηση είναι η χώρα στην οποία ενδεχομένως έχει σπουδάσει. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει σπουδές στη Γερμανία, το αίτημά του μπορεί να το δηλώσει να πάει στη Γερμανία και η Γερμανία είναι υποχρεωμένη. Εφόσον τον έχει κάποτε δεχτεί και έχει κάνει εκεί σπουδές, η Γερμανία είναι υποχρεωμένη να ελέγξει αυτή την αίτηση. Η τρίτη χώρα είναι μια χώρα η οποία παλαιότερα του έχει δώσει μια άδεια εισόδου. Π.χ. σε κάποια στιγμή αυτός θέλησε να επισκεφτεί τουριστικά την Πορτογαλία. Άρα λοιπόν έχει δικαίωμα να ζει τώρα η αίτηση ασύλου του να στρέφεται προς την Πορτογαλία. Και η Πορτογαλία είναι εκείνη η χώρα η οποία θα τον δεχτεί στη συνέχεια.
Η τέταρτη χώρα, στην ιεράρχηση πάντα, είναι η χώρα όπου ενδεχομένως κάποτε έχει εργαστεί. Αν έχει εργαστεί, παραδείγματος χάρη στην Ολλανδία, στην Ολλανδία θα είναι υποχρέωση να τον, εφόσον θα γίνει δεκτή η αίτηση ασύλου του, να τον υποδεχτεί. Και στην πέμπτη θέση έρχεται η χώρα στην οποία βρίσκεται εκείνη την ώρα και υποβάλλει το αίτημα ασύλου. Αυτά είναι πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και πρέπει να τις, να τις δούμε. Τώρα, ναι. Πόσες πιθανότητες έχει η Γαλλία που βρίσκεται την εθνική οικογένεια ενός μετανάστη να κάνει αποδεκτό το αίτημα και πόσες πιθανότητες... Δεν είναι στο χέρι της Γαλλίας. Αυτό δεν είναι στο χέρι της Γαλλίας. Το ξεχνάμε το κράτος. Αυτό είπα προηγουμένως. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ του Δουβλίνου και το σημερινό καθεστώς, το νέο καθεστώς μάλλον δεν ισχύει, το σημερινό είναι ακόμα το Δουβλίνο, το νέο καθεστώς του συμφώνου είναι ότι η Ευρώπη αποφασίζει. Η Ευρώπη αποφασίζει με βάση τι? Με βάση αυτά τα στοιχεία που σας είπα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος λέει, εγώ σπούδασα στη Γαλλία. Έχω κάνει τις σπουδές μου στη Γαλλία. Έλα Γαλλία εδώ και πάρ' τον. Ναι, αλλά πόσες πιθανότητες έχει ένας Πακιστανός να έχει σπουδάσει? Μπορεί ένας Πακιστανός να μην έχει, αλλά ένας Μαροκινός, ένας Σενεγαλέζος, ένας, ξέρω εγώ, από το Καμερούν, έχει πάρα πολλές. Ένας Πακιστανός δεν έχει σίγουρα. Έχει λίγες. Αυτός ο άνθρωπος, κοιτάξτε, δεν είναι ότι όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση ασύλου θα γίνονται δεκτοί. Μιλάμε στους 100 θα έχουν οι 10 αυτές τις... θα πληρούν αυτά τα κριτήρια. Οι άλλοι 90, όπως είπαμε, με βάση την αρχή της αλληλεγγύης, έτσι όπως την θέλει, την προτείνει την εφαρμογή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτοί οι άνθρωποι θα μπαίνουν σε μια διαδικασία επιστροφής στις πατρίδες τους. Όχι στις χώρες από τις οποίες ήρθαν. Δηλαδή τώρα Τουρκία, λέμε, τους θέλουμε. Με το σύμφωνο που έχουμε αυτή τη στιγμή, το σχέδιο που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, αυτό το οποίο λέγεται είναι, Πολωνοί δεν θέλετε να πάρετε ανθρώπους στο έδαφό σας. Θα μας δώσετε όλα τα μέσα, τα αεροπλάνα, τους πιλότους, το κόστος κτλ. Θα βάλουμε στο αεροπλάνο 100 ανθρώπους και θα τους στείλουμε στο Πακιστάν, με έξοδο της Πολωνίας. Αυτή είναι η λίγη. Εντάξει, για να το καταλάβουμε και στην πράξη. Τώρα, αυτό επίσης που είναι σημαντικό είναι θα δημιουργηθεί ένα, όπως έχουμε πει, ένα νέο, ας το πούμε, όργανο, το οποίο θα διαχειρίζεται όλη αυτή την υπόθεση. Σε αυτό το όργανο επικεφαλής θα είναι ένας συντονιστής, ένας ευρωπαίος συντονιστής, θα τον ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιών αυτών, και αυτό το όργανο θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων ασφάλειας, το τονίζω αυτό, ασφάλειας, δεν θα υπάρχει καμία μη κυβερνητική οργάνωση στα σύνορα, εντάξει, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ενδεχομένως θα είναι μέσα στα κέντρα, στις δομές που λέμε, εντάξει. Τα σύνορα ασφάλειας θα τα συνεχίζει να τα διαχειρίζεται ο Frontex. Ο Frontex θα είναι υπό αυτόν τον συντονιστή. Εντάξει, κανονικά. Και επίσης θα αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα Eurodac, δηλαδή τα βιομετρικά στοιχεία του καθενός μας, και θα αναπτυχθεί σε μια νέα βάση το SIS, δηλαδή το σύστημα πληροφόρησης του Schengen. Εντάξει. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε ένα πακέτο που θα είναι αυτό το νέο ευρωπαϊκό όργανο, το οποίο θα έχει την ευθύνη της μετανάστευσης. Φεύγει, και θέλω να το τονίσω αυτό, φεύγει η μετανάστευση από τα χέρια των κρατών και περνάει στα χέρια της κατευθείαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στέλνει τους ανθρώπους, αν κρίνονται όχι κατάλληλοι για μετανάστες, αν κρίνονται πρόσφυγες. Θα τους στέλνει στις χώρες που πρέπει να πάνε, ανάλογα με τις συμφωνίες που υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα, για το θέμα της μετανάστευσης επίσης, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο νόμιμης μετανάστευσης. Δηλαδή, οι χώρες με βάση τις ανάγκες που έχουν σε εργατικό δυναμικό κτλ. Κτλ. Θα δέχονται κατευθείαν ανθρώπους. Δηλαδή, π.χ. λέει η Γερμανία, εγώ θέλω 100 υποδηματοποιούς, 100 υποδηματοποιοί λοιπόν από όλο τον κόσμο, που ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη, αλλά στη Γερμανία συγκεκριμένα, αυτοί θα μπορούν να πάνε στην Γερμανία κατευθείαν, όχι μέσω της Ελλάδας, και να ζητούν άσυλο. Νόμιμες διαδικασίες.
Εντάξει, νόμιμες διαδικασίες μετανάστευσης ανάλογα με, τις, με τα στοιχεία τα οποία καταθέτει και το κράτος μέλος και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω απόλυτα, κατανοώ απόλυτα τους φόβους, τους ενδιασμούς, αν θέλετε την εμπειρία, την αρνητική εμπειρία που κουβαλάμε όλοι μας, είτε θεσμικά, είτε πολιτικά, είτε κοινωνικά από το παρελθόν. Αλλά ξέρετε, οι μεγάλες θεσμικές και πολιτικές εξελίξεις διαμορφώθηκαν μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας χάρη στην τόλμη κάποιων ανθρώπων. Λοιπόν, είναι μία στιγμή στην οποία χρειάζεται αυτή η τόλμη. Χρειάζεται πάνω απ' όλα να καταλάβουμε ότι η αναξιοπιστία, η όποια αναξιοπιστία υπήρχε στο παρελθόν, δεν πρέπει να τη θεωρούμε ως δεδομένη ότι μας ακολουθεί συνεχώς τα βήματά μας. Γίνεται πραγματικά ένα μεγάλο βήμα αυτή τη στιγμή και γίνεται ένα βήμα πραγματικά για την Ευρώπη. Είναι ένα βήμα το οποίο αναγνωρίζει στην Ευρώπη μια ουσιαστική, αν θέλετε, πλέον θέση επί των κρατών, μια θέση υπεροχής επί των κρατών. Δεν είναι, δηλαδή πάμε μπροστά με αυτό. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη όχι τυπικά ενωμένη, αλλά ουσιαστικά ενωμένη. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θέλουμε όταν μιλάμε για ένα ομοσπονδιακό μέλλον της Ευρώπης, της Ενωμένης Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να το ταλαιπωρούμε αυτό το μέλλον μέσα από τις μικροψυχίες των κρατών. Πρέπει να αφήσουμε στην ίδια την Ευρώπη να κάνει αυτά τα βήματα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ τολμηρό και μεγάλο βήμα που δίνουμε αυτή την άνεση στην Ευρώπη να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή να λειτουργήσουμε με αγάπη προς το κοινό ευρωπαϊκό όραμα, να θεωρήσουμε αξιόπιστους όλους τους θεσμικούς χώρους που λειτουργούν ακριβώς, που εξυπηρετούν αυτό το όραμα. Επίσης, να εκμεταλλευτούμε όλα τα θεσμικά πλαίσια τα οποία υπάρχουν. Είναι αδιανόητο να ακούω φωνές, όλα τα δικαιολόγω στη ζωή μου. Εντάξει, και τις φωνές και τις κραυγές και τις διαμαρτυρίες, τα πάντα. Αλλά εάν δεν έχω, επειδή δεν ξέρω, νομίζω ότι η Ευρώπη είναι το μοναδικό δημοκρατικό βήμα στον κόσμο. Λοιπόν, εάν δεν έχουμε ακολουθήσει πιστά τα θεσμικά βήματα τα οποία διασφαλίζουν τη δημοκρατία, νομίζω ότι είναι άδικες, είμαι πολύ ήπιος στον όρο που χρησιμοποιώ, είναι πολύ άδικες οι φωνές διαμαρτυρίες και οι φόβοι. Άρα λοιπόν, μας δίνεται αυτό το μεγάλο βήμα της διαπραγμάτευσης, και το τωρινό και το στη συνέχεια, ας το ακολουθήσουμε αυτό. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει, τουλάχιστον εγώ ένας μέσος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν, ένας μέσος πολίτης είμαι, δεν έχω τίποτα στα χέρια μου, αλλά αυτό που καταλαβαίνω μέσα από την ενημέρωσή μου είναι ότι δεν έχει δοθεί η έμφαση η οποία πρέπει να δοθεί, μπορεί να δοθεί, π.χ. στο πλαίσιο της Επιτροπής των Περιφερειών. Ξέρουν οι Έλληνες που είναι εκεί τους φόβους εδώ των λέσβιων ή των πολιτών του Βορείου Αιγαίου. Το ξέρουν, έχει ζητηθεί αυτό. Έχει μπει σε μια συζήτηση εν ώψη της γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών. Μια ερώτηση. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές τα έχουν λάβει υπόψη τους αυτά τα στοιχεία όταν με το καλό έρθει για διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το σχέδιο του Συμφώνου. Επίσης, στο επίπεδο του Συμβουλίου, τι θα γίνει, ποια θα είναι η ελληνική θέση. Αυτά λέγονται, αυτά παρουσιάζονται, δημοκρατίες είμαστε. Και επειδή είμαστε δημοκρατίες, ακριβώς όλοι, ο καθένας από τη δική του ταπεινή γωνιά, μπορεί να προσφέρει όχι φόβους, να προσφέρει θέσεις, απόψεις.